Καλημέρα σας. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Κώστα Καραμανλή. Κύριε Καραμανλή, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ, σε αυτό τον ιστορικό χώρο, η οποία είναι μια κτηριακή υποδομή του 19ου αιώνα. Όμως οφείλουμε να πούμε ότι στη σύγχρονη εποχή οι υποδομές οφείλουν να βάλουν και τον όρο της βιωσιμότητας και ακόμα περισσότερο να βάλουμε τον όρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα, θα ήθελα το πρώτο μου ερώτημα να είναι ποιος είναι ο ρόλος των υποδομών σε αυτό τον όρο της βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Καταρχήν, κύριε Καραγιάννη, να σας καλημερίσω, να σας ευχαριστήσω και εσάς και το Ολυμπία Φόρουμ για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Πολλές φορές, όταν μιλάμε για έργα υποδομών, ξεχνάμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν στην πραγματική οικονομία, ειδικά σε αυτή τη χώρα. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πολύ μεγάλα έργα υποδομών, είτε αυτά είναι ιδιωτικά, είτε αυτά είναι δημόσια, αποτελούν και έχουν ένα πολύ ισχυρό μέρισμα στην ανάπτυξη, καθώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν μόχλευση κεφαλαίων, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στην ουσία δημιουργούν και τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, αλλά τονώνουν και τις εγχώριες οικονομίες. Επομένως, ο τομέας των κατασκευών, κύριε Καραγιάννη, είναι σημαντικός για την οικονομία και για την ανάπτυξή της. Θα σας θυμίσω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πριν από ένα χρόνο, υπεγράφει ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα δημοσίων έργων των τελευταίων 20 ετών, που αγγίζει σχεδόν το 1 τρίλιον δολαρίων. Αυτά είναι νούμερα τα οποία είναι δυσθεώρητα. Και η McKinsey και διάφοροι άλλοι εκεί έχουν υπολογίσει ότι τα πολύ μεγάλα έργα υποδομών, λοιπόν, έχουν γύρω στο 0,6% αντίκτυπο στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Τι κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα? Εμείς για πρώτη φορά μετά το 2004 έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο έργων υποδομών που πλέον πλησιάζει τα 13 δις ευρώ. Και αυτό δεν είναι στα λόγια. Έχουμε δημοπρατήσει γύρω στα 10 δις ευρώ έργων και έχουμε συμβασιοποιήσει, στην ουσία έχουμε κινήσει 4 δις έργα. Αυτό έχει να γίνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα δεν έχει γίνει ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 3 χρόνια. Νομίζω ότι όπου πάμε σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε πολύ σημαντικά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται. Μια που είμαστε στην Ολυμπία Φόρουμ, βλέπουμε το Πάτρα Πύργος επιτέλους ξεκίνησε. Βλέπουμε τα σιδηροδρομικά έργα και αυτά να ξεκινάνε. Και με λίγα λόγια, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η οποία έχει μέσα στην ατυχία της, γιατί βλέπω εδώ και τον κύριο Μαντζούφα, τη τύχη να έχει και ένα RRF, να έχει δηλαδή πλέον επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορέσει αυτά τα εργαλεία να τα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το RRF έχει πολύ συγκεκριμένα timelines και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, έργα υποδομής, ιδιωτικά ή δημόσια, σημαίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Σημαίνει θέσεις εργασίας. Θα σας πω μόνο, παραδείγματος χάρη, ότι στη γραμμή 4 που έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο δημόσιο έργο σήμερα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή απασχολούνται πάνω από 8.000 άνθρωποι. Και έχει και τεράστιες συνέπειες σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Οι ειδικοί ήδη λένε ότι ένα μεγάλο έργο υποδομής όπως το Πάτρα Πύργος, π.χ., επηρεάζει 600 διαφορετικά επαγγέλματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την τόνωση της οικονομίας, για την απασχόληση. Ο κατασκευαστικός κλάδος, όλοι ξέρουμε πια ότι έχει γίνει, αν θέλετε, ο πρωταγωνιστής του brain gain στην Ελλάδα. Όντως, μετά από αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σήμερα. Νομίζω μαζί ήμασταν σε ένα άλλο πάνελ. Ο Στασινός, ο Γιώργος, που είναι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, είχε πει σε εμάς τους πολιτικούς, ψιλοπειράζοντάς μας, δώστε μου ένα καλό βιογραφικό μηχανικού και θα του βρω δουλειά σε μια μέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πλέον έχουμε λαμπρά μυαλά που φύγανε στα χρόνια της κρίσης, αρχιτέκτονες, επιστήμονες, πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι πλέον επιστρέφουν πίσω στη χώρα τους και βρίσκουν καλά αμοιβόμενες δουλειές. Αυτό είναι και πολύ ευχάριστο και ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι υπάρχει και μια έρευνα από τον ΙΟΒΕ που λέει ότι για κάθε 1 ευρώ το οποίο επενδύεται στις κατασκευές επιστρέφει στην κοινωνία 1,8 ευρώ, οπότε είναι μια πραγματικότητα. Πριν από λίγες ημέρες παραδώσατε στον Πειραιά την επέκταση της γραμμής 3
η οποία πραγματικά αλλάζει τα συγκοινωνιακά δεδομένα, βοηθώντας την βελτίωση της μετακίνησης μέσα στην πόλη. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εσείς έχετε αναφέρει σε δηλώσεις σας ότι αν δεν γίνουν συμπληρωματικά έργα στην Αττική, η Αθήνα θα γίνει αβίωτη. Σε ποια έργα αναφέρεστε? Αναφερόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα έργα τα οποία έχουμε ονομάσει στο Υπουργείο Έργα Αττικής. Ας δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην Αθήνα. Όπως είπατε κι εσείς, πριν από λίγες μέρες δώσαμε 3 νέους σταθμούς στο Πειραιά. Δηλαδή κάναμε αυτό που για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτονόητο. Συνδέσαμε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Δηλαδή συνδέσαμε χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Αυτά λοιπόν τα έργα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι αρκετά όμως δυστυχώς, όπως και η γραμμή 4, που είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεμπλοκάρει και στην ουσία είναι η μόνη σοβαρή επέκταση που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια και το οποίο θα είναι έτοιμο σε 8 χρόνια από σήμερα, διότι αυτά τα έργα είναι τεχνικά δύσκολα. Τα υπόγεια σιδηροδρομικά έργα δεν είναι έργα τα οποία είναι μια πεδιάδα παιδινή, σαν το Πάτρα Πύργος που μπορεί σε 3 χρόνια να είναι έτοιμα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό τεχνικές δυσκολίες. Να σας θυμίσω ότι ο σταθμός του Πειραιά είναι σχεδόν δίπλα, όχι σχεδόν, είναι δίπλα στη θάλασσα και αυτό δημιούργησε κατασκευαστικά τεράστιες προκλήσεις. Γι' αυτό και υπήρξε καθυστέρηση. Μάλιστα το 2019, όταν είχαμε επισκεφτεί τότε το συγκεκριμένο σταθμό, η κατάσταση ήταν τραγική και κανείς δεν περίμενε να είναι έτοιμος αυτός ο σταθμός μέσα σε 3 χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα έργα αυτά τα οποία θα βοηθήσουν την Αττική να μην γίνει, να το πω πολύ λαϊκά, Παρίσι. Να μην γίνει μια κλασική μεγαλούπολη που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τα έργα αυτά είναι επί της ουσίας η υπογειοποίηση της Λεωπόλεως, ένα έργο το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Λεωφόρος Κύμης, η οποία έχει ήδη δημοπρατηθεί και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και βεβαίως οι επεκτάσεις κυρίως στη Ραφίνα και δευτερευόντως στο Λαύριο, οι επεκτάσεις Αττικής Οδού. Το πιο σημαντικό όμως για μένα προσωπικά είναι ότι πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι αν δεν τρέξουμε γρήγορα, χάνουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Εάν αυτά τα έργα δεν γίνουν άμεσα, το 2030 η Αθήνα θα είναι μια προσπέλαστη πόλη. Και όσα και να κάνουμε, όσους δακτύλους και να βάλουμε, όσο και να δώσουμε και να αυξήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τι έχουμε κάνει εμείς λοιπόν για το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει, αν θέλετε, με τη λεγόμενη δυτική περιφερειακή του Ημιτού? Αυτό το έργο δεν υπάρχει καμία ωριμότητα. Εδώ μιλάμε σε μια χώρα όπου πλέον προχωράει το έργο του ελληνικού μετά από χρόνια στασιμότητας, αλλά δεν υπήρξε ποτέ καμία σοβαρή κοινωνιακή μελέτη να δούμε πώς θα πάει ο κόσμος εκεί από το αεροδρόμιο ή πώς θα πάει ο κόσμος εκεί από το κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε για μια επένδυση πάνω από 8,5 δις. Υπολογίζω ότι θα υπάρξουν εκεί πέρα 50.000 άνθρωποι οι οποίοι θα επισκέπτονται καθημερινά. Καταλαβαίνετε αυτό τι ζητήματα δημιουργεί. Οπότε το πρώτο που έχουμε κάνει στο Υπουργείο είναι ότι έχουμε συμφωνήσει, και αυτό θα το ανακοινώσουμε και επισήμως, και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο λέω για πρώτη φορά δημοσίως. Έχουμε συμφωνήσει με την ελληνική ΑΕ και την ευχαριστούμε γι' αυτό να μας κάνει δωρεά τη μελέτη. Γλιτώνουμε τουλάχιστον 3 χρόνια. Τουλάχιστον 3 χρόνια ο ιδιωτικός τομέας, και εδώ άκουσα και τον κύριο Ματζούφα πριν που μιλούσε για τη συμπράξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία από τα ΣΔΙΤ άλλωστε. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια σύμπραξη, μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιες διοληψίες. Εκεί που το κράτος δεν μπορεί, και το κράτος σε πολλά σημεία δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει, να έρχεται να χτυπάει την πόρτα του ιδιώτη, του επενδυτή και να του λέει: αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε, δεν υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη, πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο. Πρέπει να το μελετήσουμε. Ο χρόνος περνάει. Το έργο, όπως είδατε πριν από μερικές ημέρες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ουσία τι έκανε. Είπε ότι το έργο εκείνη έχουν τελειώσει σχεδόν όλες τις κατεδαφίσεις και το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία κίνησης. Και τα άλλα δύο οδικά έργα που σας είπα είναι εξίσου σημαντικά, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε ένα συνδυασμό οδικών και σιδηροδρομικών έργων, ενίσχυσης του μέσου μαζικής μεταφοράς, το οποίο έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο ίσως πολλοί δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή δώσαμε 6 σταθμούς μέσα στα τελευταία 2 χρόνια του Πειραιά. Οι χρονοαποστάσεις δεν αυξηθήκανε στο μετρό και δεν έχουμε πάρει καινούριους σειρμούς. Τι έχουμε κάνει? Έχει γίνει μια πολύ μεθοδική δουλειά ανάταξης παλαιών σειρμών,
γιατί ο διαγωνισμός για τους καινούριους σειρμούς τρέχει, που και αυτός, αν θυμάμαι καλά, νομίζω χρηματοδοτείται εν μέρη από, και από το RRF. Επομένως, μιλάμε για ένα πλέγμα συγκεκριμένων κινήσεων, συγκεκριμένων πολιτικών, που στην ουσία θα οδηγήσουν και θα μας δώσουν λύσεις από το να μην γίνει η Αθήνα μια πόλη κορεσμένη, που στην ουσία οποιαδήποτε επένδυση μετά θα αυτοακυρώνεται. Φανταστείτε να έρχομαι εγώ στο Ελληνικό, στο αεροδρόμιο και να κάνω μια μισή ώρα να πάω στο Ελληνικό. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα λοιπόν, το οποίο πρέπει τώρα να το δούμε και τώρα το βλέπουμε και τώρα μάλιστα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε πλέον στην επίτευξη και στην υλοποίηση όλων αυτών των έργων. Άρα ουσιαστικά μπαίνουμε στην ορίμανση αυτού του έργου και των επεκτάσεων της Αττικής Οδού. Θα ήθελα να πάμε και σε ένα πιο τοπικό πρόσημο έργο, να δούμε λίγο στη Δυτική Ελλάδα τι γίνεται. Το έργο της Πατρών Πύργου έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε και το έργο οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο δρόμο, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, σώζονται ζωές εκεί. Επίσης, έχουν συμβασιοποιηθεί ή συμβασιοποιούνται σιδηροδρομικά έργα πάνω στην γραμμή από το Κιάτο μέχρι την Πάτρα. Ποια είναι η πορεία αυτών των έργων, πώς θα αλλάξει τη Δυτική Ελλάδα αυτό το πλέγμα έργων? Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στο 7% υλοποίησης του Πατρών Πύργου. Το έργο τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι και τα τρία εργοτάξια, για να πούμε λίγα τεχνικά ζητήματα, σε πλήρη εγρήγορση. Και το έργο αυτό, το πρώτο του κομμάτι, Πύργος Κάτω Χαγιά, έχουμε στόχο να το, όπως έχουμε πει, να το παραδώσουμε στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Δεν σταματάμε εκεί όμως. Όπως είπατε πολύ σωστά, αυτή τη στιγμή είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα και με το ΒΟΑΚ, όπου και αυτό είναι ένα έργο το οποίο σε λίγες εβδομάδες αρχίζουν και μπαίνουν οι μπουλντόζες, όπως και ο Πάτρα Πύργος. Ήταν δύο έργα τα οποία, πέρα από την αναπτυξιακή τους, αν θέλετε, πτυχή, είχαν και μια πτυχή οδικής ασφάλειας. Και όπως ξέρετε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι από τότε που είναι Πρωθυπουργός, αλλά από τότε που ήταν στην αντιπολίτευση, είχε θέσει τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, άμα θέλετε, στην πρώτη γραμμή της ατζέντας του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι εμείς δεν σταθήκαμε και κάναμε κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Στην ουσία, δώσαμε και βρήκαμε κονδύλια γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε έναν δρόμο που καταλαβαίνετε ότι θα χτιζόταν, γιατί σε μερικά σημεία χτίζεται ο δρόμο, στον ήδη φυστάμενο δρόμο. Καταλαβαίνουμε αυτό τι θα σήμαινε για τα επόμενα τρία χρόνια. Επομένως, έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, όχι απλά να κάνουμε και να επιταχύνουμε τη διαδικασία του έργου, αλλά παράλληλα να κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας με τους κόνους που έχουμε βάλει, έτσι ώστε να μειώνονται τα ατυχήματα. Σε 6 μήνες με 8 μήνες από τώρα θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Δεν έχω τα στοιχεία να σας τα δώσω, γιατί απλά δεν τα έχουμε συλλέξει, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα δείτε μια δραστική μείωση των ατυχημάτων. Πάμε τώρα στα σιδηροδρομικά. Κοιτάξτε, εδώ πέρα μιλάμε για το Κιάτο Αίγιο και που είναι ένα έργο το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί και τώρα μπαίνει και η διαδικασία της ηλεκτροκίνησης. Ένα έργο προϋπολογισμού 84 εκατομμύριων, το οποίο έχει περάσει από 1000 κύματα, με φοβερές καθυστερήσεις, και τελικά και αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Και επίσης μιλάμε για το Ροδοδάφνη Ρίο, τόσο για την υποδομή, όσο για την επιδομή και τις στάσεις, που και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεμπλοκάρει. Δεν σταματάμε εκεί. Μαζί με τον Πάτρα Πύργος έχουμε ήδη δημοπρατήσει και τη σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα Πύργος, τη μετρική παλιά γραμμή, την οποία τι είπαμε εδώ ότι θα κάνουμε, θα τη δημοπρατήσουμε τώρα για να μπει σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν και μετά θα την αναβαθμίσουμε σε ηλεκτροκίνητη γραμμή. Οπότε βλέπετε ότι έχουμε μια πολιτική, αν θέλετε, κουλτούρα του όχι άστο να το κάνουμε αργότερα, το κάνουμε τώρα, προσπαθούμε να λύσουμε χρόνια προβλήματα τώρα, να ξεμπλοκάρουμε πολύ μεγάλα έργα τώρα, όπως το Πάτρα Πύργος, όπως τα σιδηροδρομικά που σας είπα, το γεγονός ότι έχουμε βρει λύση και στην υπογειοποίηση της Πάτρας, ένα έργο που έχει ταλανίσει, αν θέλετε, τη τοπική κοινωνία εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτό βρίσκεται σε μια φάση πλέον συμφωνίας και έχει και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε να βάλουμε και στο ΣΕΦ, στο δεύτερο κόλ του ΣΕΦ, το υπόλοιπο έργο. Επομένως, τι θέλω να πω με αυτά? Θέλω να πω ότι βλέπετε ότι γενικά, για να μιλήσουμε τοπικά στην Πελοπόννησο, έχουμε βάλει πολλές προτεραιότητες και αυτές πλέον υλοποιούνται. Έργα τα οποία ήταν ξεχασμένα γίνονται και έργα για τα οποία όλοι συζητούσαμε επί χρόνια, τελικά βλέπετε ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες και ξεκινάνε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, όμως θα ήθελα για ένα λεπτό να μας πείτε αν όλο αυτό το πλέγμα έργων, το οποίο μας παρουσιάσατε λίγο πιο πριν, πέρα από την ανάπτυξη,
είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από τις κατασκευαστικές μας εταιρείες με βάση την εμπειρία την οποία έχουν. Ναι, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Κοιτάξτε, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 15 χρόνια απίστευτης αδράνειας, αυτή τη στιγμή νομίζω αν τους ρωτήσετε και τους ιδίους δεν πιστεύανε ποτέ ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να δημοπρατήσει όλα αυτά τα έργα. Όταν ξεκινήσαμε στο Υπουργείο και είχαμε πει ότι θα βγάλουμε 13 δις έργα, οι περισσότεροι νομίζω ότι γελάγανε μαζί μας. Επομένως, το μπαλάκι είναι στο δικό τους πεδίο. Θεωρώ ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έχει την δυνατότητα να ταπεξέλθει στο κάλεσμα αυτό. Ήδη ταπεξέρχεται. Να σας πω ότι βγαίνουν και άλλα πολύ σημαντικά έργα. Πολλά από αυτά χρηματοδοτούμενα από το RRF. Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, το φράγμα του Μπραμιανού και πολλά άλλα τέτοια έργα. Και εδώ είμαστε για να δούμε, και νομίζω ότι θα το δούμε, ότι ο κατασκευαστικός κλάδος μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το έχει δείξει πολλές φορές και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και παλαιότερα, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά τα ζητήματα που υπάρχουν με το γεγονός ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο κλάδος είναι ότι δεν μπορεί να βρει ανθρώπινο δυναμικό εύκολα. Αυτό συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε στην επόμενη συνέδρια.